να δώσουμε λόγο αμέσως στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κύριο Αντώνη Μακρυδημήτρη. Παρακαλούμε. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματής, Αρχηγέ, Στρατηγοί, κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσεκλημένοι. Τύχη αγαθή το έφερε ώστε να παρίσταμε σήμερα υπό την ιδιότητα προσωρινά του αρμοδίου Υπουργού σε αυτή τη σεμνή αλλά πολύ ουσιώδη τελετή. Είναι δύσκολο να αποδώσει κανείς με λόγια και να εκφράσει με τον δέοντα τρόπο την οφειλόμενη τιμή και το σεβασμό σε ανθρώπους που εξετέλεσαν το καθήκον τους πλήρως και έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για την πατρίδα. Η τιμή δεν αποδίδεται με λόγια, όσο πυκνά και κέρια κι αν είναι αυτά, αλλά πρωτίστως αποδίδεται με πράξεις και έργα, όπως το παρόν που έχουμε τη χαρά να αποκαλύπτουμε σήμερα. Έργα που διαιωνίζουν τη μνήμη και την τιμή των πεσόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου ωστόσο, μια και το επιβάλλει η περίσταση αυτή, να αναφέρω δύο σκέψεις που ίσως αξίζει να θυμούνται οι συγγενείς και οι φίλοι των πεσόντων, αλλά και οι συνάδελφοί τους και τα λοιπά μέλη του σώματος ελληνικής αστυνομίας, το οποίο υπηρέτησαν και υπηρετούν. Οι εκλοιπώντες έδωσαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος προς την πατρίδα. Αξίζει συναφώς να μην λησμονούμε ποτέ ότι η πατρίδα μπορεί να υπάρχει χωρίς εμάς, αλλά εμείς δεν υπάρχουμε χωρίς την πατρίδα. Και η πατρίδα μεγαλούργησε όταν υπήρχαν άνθρωποι που ήταν διατεθειμένοι να εκτελέσουν το καθήκον τους και να προσφέρουν ακόμα και τη ζωή τους όταν το απαιτούσε το καθήκον. Και η πατρίδα. Δεν έχει μικρή αξία και σημασία και η δική μας πατρίδα, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να δοκιμάζεται από προβλήματα, μπορεί να φέρει πάνω της πληγές, αλλά είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε στη ζωή μας. Μέσα σε αυτή την πατρίδα έχουμε τους φίλους, τους αγαπημένους μας, τις οικογένειές μας. Μέσα σε αυτή την πατρίδα ζούμε και εργαζόμεθα, αλλά και καλλιεργούμεθα πνευματικά. Άνθρωποι χωρίς πατρίδα, τι είναι? Είναι παιδιά δίχως μάνα και δίχως πατέρα. Αξίζει? Είναι εφικτή? Είναι επιθυμητή μια τέτοια ζωή? Αξίζει λοιπόν η πατρίδα να την αγαπήσει και να την υπηρετήσει κανείς με τόλμη, θάρρος, ακόμη και αυτοθυσία, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα, νομίζω, της στάσης του δημοσίου λειτουργού, μια στάση δημοσίου λειτουργού την οποία επέδειξαν οι εκλοιπώντες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Υπηρέτησαν ένα θεσμό. Ένα θεσμό που είναι ένα από τα θεμέλια του κράτους και της δημοκρατίας μας. Και θυσιάστηκαν για αυτό το θεσμό και για την τιμή αυτού του θεσμού. Τι μεγαλύτερη τιμή λοιπόν στους συγγενείς, τους φίλους και τους συναδέλφους τους, αλλά και τους συμπολίτες τους? Πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, η πατρίδα μας δεν είναι, νομίζω, οι δρόμοι και τα κτίρια, όσο λαμπρά και αν είναι αυτά, ούτε τα δέντρα, ούτε οι θάλασσες και τα βουνά. Είναι το φρόνημα και οι ψυχές και οι αξίες των πολιτών της. Ας μην τη λησμονούμε αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι στο Θουκυδίδη, άνδρες γάρ πόλης, και ως άνδρες εδώ που να εννοήσουμε οπωσδήποτε και τις γυναίκες. Οι πεσόντες απεδείχθησαν άξια τέκνα της πατρίδος. Έπεσαν με φιλότιμο και αυτοθυσία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Και τώρα η πατρίδα και οι συνάδελφοί τους αποδίδουν σε αυτούς τη δίκαιη τιμή, την αξία και τη μνήμη. Άθαυτη μέσα στην ψυχή μας θα μείνει, πρέπει να παραμείνει, η μνήμη και κυρίως το παράδειγμα τέτοιων ανθρώπων, τέτοιων ανδρών και γυναικών. Αναρωτιέμαι, τέλος, αν δεν είναι τύχη και ευλογία να έχει κανείς ένα τέτοιο ένδοξο θάνατο. Συγχαίρω τους γονείς για το φρόνημα των παιδιών τους. Συγχαίρω τους φίλους και τους συγγενείς και τους αγαπημένους τους για το ήθος των αγαπημένων τους. Και εκ μέρους της πολιτείας εκφράζω τη βαθιά μου τιμή και το σεβασμό στους πεσόντες. Με τα λόγια λοιπόν αυτά και κατά το πάγιο έθιμο που επιβάλλει η πολιτιστική μας παράδοση και η πολιτική ηθική, κλείνω το γόνι στους πεσόντες και εύχομαι να είναι η μνήμη τους άσβηστη αιωνία. Ως προς εμάς δε τους παρισταμένους, αφού σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, σας διαβεβαιώ
ότι η πατρίδα μπορεί να είναι ήσυχη όταν έχει τέκνα όπως αυτά. Νυν δε απολοφυράμενη, ον τρόπο προσήκει εκάστο, άπητε, έρωστε και χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κύριο Αντώνη Μακρυδημήτρη. Να δώσουμε το λόγο στον πρώην Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κύριο Γιάννη Πανούση, ο οποίος υπήρξε ακρογωνιαίος λίθος για να γίνει αυτό το μνημείο. Κύριε Πανούση. Φίλες και φίλοι, μια πατρίδα που δεν τιμάει τα τέκνα της, ιδίως αυτά που έπεσαν για το καθήκον, είναι μια πατρίδα που έχει έλλειμμα. Έλλειμμα παιδείας, έλλειμμα πολιτισμού, έλλειμμα ιστορικότητας. Θα έλεγα και έλλειμμα ανθρωπιάς. Μια κοινωνία που δεν σέβεται αυτούς που έβαλαν το χρέος ακόμα και πάνω από τη ζωή τους, είναι μια κοινωνία που πολύ δύσκολα θα επιβιώσει μέσα σε έναν κόσμο που συγκρούεται πέρα από τις αξίες και για ζητήματα που δεν έχουν καμία σχέση με την αρετή. Προφανώς θέλει αρετή και τόλμη και η ελευθερία και η δημοκρατία. Θέλει όμως και ανθρώπους που θα μπορέσουν τη δύσκολη στιγμή να αποδείξουν αυτή την αρετή και αυτή την τόλμη βάζοντας τη ζωή τους μπροστά. Μια πολιτεία όμως που ξεχνάει ότι πίσω από τη θυσία κάποιων ανθρώπων υπήρχαν οικογένειες, υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχε ένα σώμα ολόκληρο το οποίο τραυματίστηκε. Και αυτή η πολιτεία πρέπει να σκεφτεί πώς ακριβώς φέρεσαι σε αυτούς που τιμάς μεν, αλλά ξεχνάς δε. Θέλω να πιστεύω ότι η σημερινή συγκέντρωση με όλο αυτόν τον κόσμο που θυμάται, είναι βασικό να θυμάσαι τι ακριβώς συνέβη εκείνες τις μέρες και που είμαστε βέβαιοι όλοι ότι η ψυχή των πεσόντων από κάπου ψηλά χαίρεται που μας βλέπει ενωμένους, που μας βλέπει να τους τιμούμε. Χαίρεται και κάθε οικογένεια που βλέπει ότι το σώμα της αστυνομίας, η πολιτεία, η εκκλησία δεν ξεχνάει. Αυτό πρέπει κυρίως να είναι το μήνυμά μας. Δεν ξεχνάμε. Ευχαριστώ. Να κάνουμε μία διόρθωση. Ο κύριος Πανούσης υπήρξε αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Να καλέσουμε τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, κύριο Δημήτριο Τσακνάκη. Κύριε Τσακνάκη. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Υπουργέ, κύριε Καθηγητά και πρώην Υπουργέ μας, κύριε Γενική Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, κύριε Αναπληρωτά Γενική Γραμματέα, κύριε Νομικέ Σύμβουλε, στρατηγοί, ανώτατοι και ανώτεροι εξωματικοί, κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας που αξία και που ασύ, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωπο των πολιτικών κομμάτων, κύριε Αρχηγέ, κύριε συνάδελφε, ενεργεία και αναποστρατεία, κύριε εκπρόσωπε των άλλων σωμάτων, κυρίες και κύριοι, με απέραντο σεβασμό προσήλθαμε σήμερα να τελέσουμε τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων Αστυνομικών εν ώρα καθήκοντος, ως ίστατο δείγμα τιμής σε αυτούς που με αυταπάρνηση και πίστη στους όργους που έδωσαν, θυσίασαν τη ζωή τους, περασπιζόμενοι τα αγαθά των συνανθρώπων τους. Εδώ θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κύριο Τσούκαλη Γεώργιο για τη δωρεά του Μνημείου Πεσόντων, τον γλύπτη κύριο Μπαρδί Γιάννη που το φιλοτεχνήθηκε και φυσικά τους διεργονητές της σημερινής τελετής. Τιμούμε σήμερα τους πεσόντες των καθήκων αστυνομικούς, υπενθυμίζοντας την ίδια ώρα στην πολιτεία το χρέος της, αφενός μεν απέναντι στις οικογένειες των ηρώων του σώματος, αφετέρου δε στους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που χάθηκαν σε αυτή τη διαδρομή του χρέους και της προσφοράς. Το μνημείο αυτό θα μας θυμίζει την υποχρέωσή μας να μην ξεχάσουμε τη μάχη που έδωσαν, πιστοί στις υποσχέσεις τους, γιατί θυσίασαν το πολυτιμότερο αγαθό, τη ζωή τους, για να διαφυλάξουν τα αγαθά των συνανθρώπων τους και ακόμα θα μας θυμίζει το δύσκολο έργο που έχουμε να επιτελέσουμε και οφείλουμε να φέρουμε σε πέρας ως άξιοι συνεχιστές τους, έχοντας καθημερινό οδηγό μας
το θάρρος και την αυταπάρνησή τους. Εγώ προσωπικά, αλλά και όλη η οικογένεια της Ελλάς, εκφράζουμε την απόλυτη συμπαράσταση και αλληλεγγύη προς τους συγγενείς των πεσόντων αστυνομικών και τους διαβεβαιώ πως θα συνεχίσουμε αδιάκοπα τον αγώνα μας για να δικαιώσουμε τη θυσία τους. Αυτό θα αποτελέσει και το καλύτερο μνημόσυνο για τις ψυχές τους, αλλά και τη μέγιστη τιμή για τη θυσία τους. Αναμφίβολα, το χρέος μας προς τους αθάνατους αυτούς νεκρούς μας δεν εξοφλείται, όπως λέει και ο Περικλής στον επιτάφιό του, με λόγους, αλλά με έργα που είναι αντάξια της θυσίας τους και με πράξεις που ταιριάζουν στην αρετή τους. Εμείς πάντως, τις τιμές και το σεβασμό στους νεκρούς συναδέλφους μας δεν θα τις περιορίσουμε στο επιβαλλόμενο το λειτουργικό, αλλά θα το επιδεικνύουμε καθημερινά με τους αγώνες όλων μας στους δρόμους. Είναι βαρύ το χρέος του αγώνα για τη δική τους αναγνώριση και η αιώνια καταχώρηση της καρδιάς μας, γιατί έπεσε νεωρικά στον καθήκον. Η ψυχή τους θα καθοδηγεί τη σκέψη και τις αποφάσεις μας. Ας αποκτήσουμε λοιπόν με περίσσια συγκίνηση τον φόρο τιμή στους πεσόντες συναδέλφους μας. Αιωνία τους η μνήμη. Ευχαριστούμε πολύ τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, κύριο Δημήτριο Τσακνάκη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σβήσουν τα φώτα για να προβληθεί ένα βίντεο. Ένα βίντεο που θυμάται, ένα βίντεο με μνήμες, αλλά ένα βίντεο το οποίο σοκάρει. Παρακαλώ να σβήσουν τα φώτα. Από τη δολοφονική ενέδρα σε βάρος των αστυνομικών της ομάδας Δίας του Ρέντι. Ο 23χρονος Γιάννης Ευαγγελινέλης, ο 22χρονος Γιώργος Κυλογιάννης και άλλοι δύο αστυνομικοί και τον ΤΕΜΟΦΙΤΗ. Και οι συναδελφοί τους ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια. Λέω, αγκέντρο,
ένας από τους δύο Αλβανούς κακοποιούς έχει ταμπουρωθεί σε ένα φούρνο στο Βύρονα και ρίχνει αμυντικές χειροβομβίδες εναντίον των αστυνομικών. Επικρατεί πανικός. Οι σφαίρες πέφτουν βροχή και όλα αυτά 4 το απόγευμα σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Την τελευταία του πνοή, κυρίες και κύριοι, άφησε το πρωί στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρό ο 30χρονος αστυνομικός της ομάδας Δέλτα που είχε τραυματιστεί σοβαρά από τα πυρά κακοποιού κατά τη διάρκεια ελέγχου στην Κυψέλη πριν από 2 μήνες. 4-3-2. Τον έξω να πιάσει το σημείο. Θα μου πει ότι δεχόμαστε. Καλυφθείτε παρακαλώ, μπορεί να είμαστε καλυμμένοι μέσα από προστασία. Ο σύμβος του ασθενοφόρου υποδηλώνει την κρισιμότητα της κατάστασης. Ο ένας από τους δύο αστυνομικούς αιμορραγεί πεσμένος στη συμβολή των οδών Αιώλου και Επικούρου στην Πεύκη. Έχει δεχτεί τουλάχιστον μία σφαίρα κατάστητα. Συνάδελφοί του και γείτονες προσπαθούν. Δεκάδες άνδρες της ΕΚΑΜ, πάνωπλοι αστυνομικοί ακόμα και από την Αθήνα, ερευνούν σπιθαμή προ σπιθαμή την περιοχή από το Δίστομο μέχρι τη Δωρινή Ναυπακτία για να εντοπίσουν τους 5 Αλβανούς δραπέτες των φυλακών Τρικάλων που σκότωσαν με Καλάσνικοφ έναν 37χρονο αστυνομικό, πατέρα 2 παιδιών, ενώ η γυναίκα του είναι έγκυος στο 3ο τους παιδί. Νεκρός από τις σφαίρες Αλβανών κακοποιών έπεσε ένας αστυνομικός στις Πρέσπες. Ο Ηλίας Κοστένης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής, προσπαθώντας να προστατεύσει τα σύνορα από τις επιδρομές αλβανικών σχολείων. Πυροβολισμοί, ανθρωποκυνηγητό και τραυματίες μέρα μεσημέρι στην καρδιά της Καλυθέας. Καταδίωξη δύο πιστολέρων κακοποιών από άνδρες της ομάδας Δίας, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός. Το φάντασμα της τρομοκρατίας πλανάται και πάλι πάνω από τη χώρα. Οι τρομοκράτες έχουν χαζούσει με σφαίρες τον υπαρχηφύλακα Αντώνη Νεκτάριο Σάβα και το άψυχο σώμα του κοίταται μέσα στο Ρενό Κλειό της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στον πεζόδρομο Δημητρακοπούλου στα Πατήσια. Αιματηρή καταδίωξη σημειώθηκε πριν από λίγο στην αερογέφυρα των Μεγάρων με τραυματία έναν αστυνομικό και νεκρό το 40χρονο δράστη. Ο αστυνομικός καταδίωκε ύποπτο όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες έκλεψαν κατάστημα στη Νέα Πέραμο. Ο οδηγός σταμάτησε στο ύψος της Εθνικής Οδού, στην αερογέφυρα Μεγάρων και πυροβόλησε με Καλάσνικοφ κατά των αστυνομικών που απάντησαν στα πυρά. Για άλλη μια φορά οι τρομοκράτες επιλέγουν να χτυπήσουν την ώρα της αλλαγής βάρδιας. Εκτιμάται ότι ήταν 6 και χρησιμοποίησαν 3 μοτοσυκλέτες. Οι 3 κατέβηκαν από τις μηχανές. Ο ένας τρομοκράτης ήταν ο Τσιλιαδόρος, ενώ οι άλλοι 2 πυροβόλησαν 99 φορές με 2 Καλάσνικοφ. Εμένα οι γονείς μου πήραν τηλέφωνο και ήμουν καλά. Στους γονείς των άλλων παιδιών είναι πραγματικά πολύ άσχημα τα συναισθήματα. Ναι, μεν εσύ ξέρεις ότι σηκώνεις το τηλέφωνο και λες ναι, εγώ καλά είμαι. Οι άλλοι. Οι συνάδελφοι ήταν ακριβώς στην ηλικία μου, 22 και 23. Βλέπουμε έχετε βάλει τη μαύρη κορδέλα. Ναι.
Τα λόγια ραγίζουν, οι λέξεις μουδιασμένες. Μόνο η υγρασία στην ψυχή μας νιώθουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν πρέπει να ξεχάσουμε, γιατί πρέπει να θυμόμαστε, γιατί αυτοί εκείνοι οι άνθρωποι είναι κοντά μας, είναι άγγελοι, είναι κάπου εδώ, ανάμεσά μας. Θα ήθελα να σας δώσω την εξής πληροφορία που την είδατε στο βίντεο. Το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας από το 1980 έως σήμερα έχει χάσει 136 αστυνομικούς. Λόγος, τρομοκρατικές ενέργειες, ένοπλες συμπλοκές, τροχέα και άλλα ατυχήματα εν ώρα υπηρεσίας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο αυτή τη στιγμή στον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, τον Γιώργο τον Καλιακμάνη, ο οποίος εμπνεύστηκε αυτό το μνημείο, το πραγματοποίησε ο Γιώργος ο Τσούκαλης και κυρίως τα χρυσά χέρια του Γιάννη του Μπάρδη. Πραγματοποιήθηκε με πολύ πολύ αγάπη. Κύριε Καλιακμάνη. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας κάνετε την τιμή να παρευρεθείτε στη σημερινή εκδήλωση. Θα μου επιτρέψετε όμως να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εκπροσώπους των βραβείων ΣΑΚΑ για την συνδιοργάνωση, τον σκηνοθέτη, τον Γιάννη τον Σμαραγδί και φυσικά τη Γενική Γραμματέα των Διεθνών Βραβείων και παρουσιάστρια της σημερινής μας εκδήλωσης, τη Βίκη την Παφατάκη. Ο λόγος που με ώθησε να ασχοληθώ με τον έστολο συνδικαλισμό ήταν η βαθιά μου επιθυμία να συμβάλλω στην καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων μου. Θεωρούσα όμως πάντα ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε εκείνους που έπεσαν εκπληρώνοντας το καθήκον τους στην κοινωνία. Ως ελάχιστη τιμή στους πεσόντες συναδέλφους μου, οραματίστηκα τη δημιουργία ενός μνημείου στην περιφέρεια της Ένωσής μου. Αυτό το όραμα υλοποιήθηκε με την αμέριστη βοήθεια του φίλου μου του Γιώργου του Τσούκαλη και του γλύπτη του Γιάννη του Μπάρδη, οι οποίοι μου έδωσαν την ευκαιρία να του δώσω σάρκα και οστά. Φυσικά, σε αυτό το εγχείρημα δεν ήμασταν μόνοι μας. Είχαμε μαζί μας ανθρώπους που απέδειξαν έμπρακτα ότι είναι δίπλα στον Έλληνα αστυνομικό, όπως ο κύριος Κοντόπουλος, ο επιχειρηματίας που είναι σήμερα μαζί μας. Άλλωστε, το συγκεκριμένο μνημείο, αλλά και κάθε μνημείο πεσόντων αστυνομικών, δεν αποτελεί απλά σύμβολο κατάθεσης φόρου τιμής προς τους ήρωες συναδέλφους που χάθηκαν, αλλά αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία. Μια κοινωνία που πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι Έλληνες αστυνομικοί χάνουν τη ζωή τους προκειμένου να προστατέψουν το υπέρτατο αγαθό της ασφάλειας. Γι' αυτό και χρειάζονται συμμάχους και υποστηριχτές και όχι επικριτές και πολέμιους. Απευθυνόμενος στις οικογένειες των πεσόντων που βρίσκονται μαζί μας σήμερα, θα ήθελα να τους τονίσω ότι οι συνάδελφοί μας που χάθηκαν είναι αληθινά για όλους εμάς άγγελοι που έπεσαν κάνοντας το καθήκον τους. Δυστυχώς, ο θάνατος αστυνομικού είναι συνεχώς στην επικαιρότητα. Μια μέρα πριν από τη δημοσιοποίηση στα μέσα του Δελτίου Τύπου για την εκδήλωση, έχασε τη μάχη με το θάνατο ο Στάθης ο Λαζαρίδης. Άφησε ένα παιδάκι 8 χρονών που το κράτησε στην αγκαλιά του μόνο για 2 μήνες, γιατί ήταν σε κόμμα. Άλλο ένα θύμα στο μακρύ κατάλογο λοιπόν των αδικοχαμένων. Ας ευχηθούμε να είναι το τελευταίο και επιτέλους να αγκαλιάσει η πολιτεία και η κοινωνία τον Έλληνα αστυνομικό που βάζει τα στήθη του μπροστά για την ασφάλεια και την προστασία του πολίτη. Τέλος, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι όταν συνάντησα τη μητέρα του αδικοχαμένου Γιάννη Ευαγγελινέλη, την κυρία Σεβαστή που είναι εδώ μαζί μας σήμερα, τη συνάντησα για να την προσκαλέσω στη σημερινή εκδήλωση, με αντιμετώπιση με πικρία και δυσπιστία.
εκφράζοντας ότι το παράπονο ότι τους ξεχάσαμε. Αυτές τις μέρες, και συγκεκριμένα την 29 Σεπτεμβρίου, εκδικάζεται στο εφετείο η προσφυγή των δολοφόνων, που προσπαθούν να αποδείξουν ότι δεν σκότωσαν αυτοί τα παιδιά, ότι τα παιδιά αυτοκτόνησαν ή τα σκότωσαν κάποιοι άλλοι περαστικοί. Θέλω να γνωρίζετε, κυρία Σεβαστή, ότι την ημέρα εκείνη θα είμαστε εκεί μαζί σας, γιατί η οικογένεια του Γιάννη είμαστε κι εμείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον... Λίγο το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Καλιακμάνη. Ακούσαμε τις λέξεις δυσπιστία, αλλά ας την αφήσουμε στην λύθη. Νομίζω ότι τα έργα είναι αυτά που ομορφαίνουν τη ζωή μας και η καλή ψυχή. Θα ήθελα πριν προχωρήσουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους χορηγούς, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα γίνονταν η σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον επιχειρηματία, τον κύριο Βασίλη Κοντόπουλο. Κύριε Κοντόπουλο, ευχαριστούμε. Τον κύριο Γιώργιο Μακρινίδη. Τον κύριο Σπύρο Πανταζή. Τον κύριο Κώστα Μαρκόπουλο. Τον κύριο Λεωνίδα Αντωνίου. Τον κύριο Βάιο Γαλαρά. Τον κύριο Χρήστο Μουστακαλή από το Λιρόι Μερλίν, είναι διευθυντής καταστήματος. Τον κύριο Γιώργιο Τσίχλα, ο οποίος είναι διευθυντής λειτουργίας του ομίλου Everest για το catering. Τον κύριο Αταλιάλη Εμμανουήλ, τους αδερφούς Ναυπλιώτη και τα Φιόρι Ντιμόντο για τα όμορφα λουλούδια που έχουμε σήμερα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον αγαπημένο φίλο και μέλος της Επιτροπής Προεδρίας, που για μένα υπήρξε καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο, το Γιάννη το Σμαραγδί, που εκπροσωπεί τα Διεθνή Βραβεία σε παγκόσμιο επίπεδο και πάντα είναι στυλοβάτης κάθε εθελοντικής εκδήλωσης. Κύριε Σμαραγδί. Κοιτάξτε, μπροστά στους ανθρώπους που με το αίμα τους έπραξαν το καθήκον τους, πρέπει να είμαστε, να λέμε λίγα και να σκεφτόμαστε περισσότερο. Ξέρετε, απέναντι στο καλό υπάρχει το κακό. Απέναντι στο ήθος υπάρχει η ανηθικότητα και απέναντι στην αρμονία το χάος. Η αστυνομική είναι μια ασπίδα της αρετής. Είναι η ασπίδα για να μπορεί το ανθρώπινο γένος με ασφάλεια να μπορεί να πράττει το καλό, που είναι στην ουσία το καθήκον του κάθε ανθρώπου, και ας το ξεχνάμε καμιά φορά ή συχνά. Ανάμεσα στην πάλη λοιπόν του καλού με το κακό υπάρχουν τα σώματα, οι αστυνομικοί που με τα στήθη τους προστατεύουν τους ανθρώπους για να μπορούν να βαδίσουν όρθιοι πολεμώντας το κακό. Και εγώ λοιπόν δεν μπορώ παρά να θυμίσω ότι στην αρχαία Ελλάδα η αστυνομική ήταν το άστι, υπήρχε γιατί μπορούσαν να τηρηθούν οι νόμοι. Τους νόμους τους υπηρετούσαν άνθρωποι σαν αυτούς που χάθηκαν υπηρετώντας τους χειρούς μας του καθήκοντος, και ταπεινά τους ευχαριστώ εκεί που βρίσκονται και οι ψυχές τους είναι σίγουρα στο απαλό μέρος του παραδείσου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Γιάννη τον Σμαραγδί. Να καλέσουμε τώρα τον αντιπρόεδρο των Τζουζέπε Σάκα Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη, ο οποίος έκανε δωρεά αυτό το όμορφο μνημείο που θα μας θυμίζει πάντα τους αγγέλους. Σας
Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργή, κύριε Γενική Γραμματής, κύριε Πρόεδρε του Νομικού Συμβουλίου, κύριε Αρχηγέ, κυρίες και κύριοι, ήξερα ότι ο φίλος μου ο Γιώργος ο Καλιακμάνης, δεν θα σας κουράσω πολύ, είχε ένα όραμα. Κάποιο βράδυ λοιπόν με το φίλο μου τον Γιάννη τον Μπάρδη που με τιμάει με τη φιλία του, όπως ο αγαπημένος μου Γιάννης Μαραγδής, ο Μίμης ο Πλέσσας που απόψε δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ, παρότι είχε προγραμματιστεί, μ' αγκάλιασε και θέλοντας να μου δείξει την αγάπη του, μου λέει: Γιώργο, τι να κάνω για σένα. Λέω: Μόνο που με αγαπάς, το θεωρώ τιμητικό. Μου λέει: Να κάνω κάτι για τον πατέρα σου. Λέω: Ο πατέρας μου ήταν ένας απλός άνθρωπος, δημόσιος υπάλληλος στο Δήμο στα Γιάννενα. Φεύγοντας, ήρθε στο μυαλό μου κάποιο σκηνικό που πριν συναντηθούμε είχα δει στις ειδήσεις για κάποιο βίαιο περιστατικό με κάποιον αστυνομικό. Αμέσως λοιπόν την ώρα που φεύγαμε, του λέω: Γιάννη, σκέφτηκα τι θέλω να κάνουμε. Ένα μνημείο για τους πεσόντες αστυνομικούς. Δεν χρειάζεται και πολύ ο Γιάννης, καλλιτέχνησον, αφού μου ζήτησε να δούμε τα θέματα της διαδικασίας που γρήγορα με το φίλο μου τον κύριο Κολιακμάνη και με την ηγεσία που άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω, βρήκαμε το χώρο και πριν έρθουμε ακόμη εμείς να δούμε το χώρο, ο Γιάννης ο Μπάρδης είχε έρθει αρκετές φορές. Για μένα λοιπόν αυτό το μνημείο, το οποίο είναι σημειολογικό για τα παιδιά που έφυγαν, για τους αγγέλους που έφυγαν υπηρετώντας την ευνομία, όπως πολύ εύστοχα είπε η Βίκη Μπεφατάκη, θέλω να κάνω κι άλλη μία ευχή. Αυτό το μνημείο να γίνει αφετηρία, να δείξουμε την αγάπη μας και το σεβασμό μας στον αστυνομικό. Γιατί ο αστυνομικός ποιος είναι? Ο φίλος της διπλανής πόρτας, ο πατέρας μου, η μάνα μου, ο γιος μου, ο γείτονας. Δεν είναι ούτε ο γιος του βιομήχανου, ούτε ο γιος του εφοπλιστή. Είναι το παιδί που είναι δίπλα μας και μας προστατεύει. Οφείλουμε να τους δείχνουμε λοιπόν αγάπη και σεβασμό, γιατί είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, καθότι ο αστυνομικός με πενιχρά μέσα, και εγώ τολμώ γιατί είμαι πολίτης να το πω, και με πενιχρούς μισθούς, με περίσσιο όμως φιλότιμο, έχει καταφέρει, και επειδή έχω δουλέψει και στο εξωτερικό, να κάνει την ελληνική αστυνομία την καλύτερη στην κυριολεξία. Σας ευχαριστώ θερμά. Γιώργο Τσούκαλη, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για όλα. Να καλέσω τώρα την κυρία Γεωργία Βέλιου, κόρη του πεσόντος αστυνομικού Απόστολου Βέλιου. Κυρία Βέλιου. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη, κύριε Υπουργή, κύριε Αρχηγέ, κύριοι και κυρίες. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να απευθύνω αυτό το χαιρετισμό και την τιμή που κάνετε στην οικογένειά μου με την ένταξη του πατέρα μου σε αυτό το μνημείο. Ονομάζομαι Γεωργία Βέλιου. Είμαι το τρίτο παιδί της οικογένειας της Βασιλικής Βέλιου. Το έχω συνηθίσει πια και εγώ και οι αδερφές μου και πολύ περισσότερο η μητέρα μας. Εξάλλου πάνε πια 21 χρόνια από τις 19 Σεπτεμβρίου 1994. Την ιστορία την ξέρετε. Με συγχωρείτε. Μία συνηθισμένη Δευτέρα, δεν μας ξύπνησε η μητέρα μας, αλλά ένας ανεκουφαντικός ήχος. Φυσικά στα 8 σου χρόνια δεν ξέρεις τι είναι έκρηξη. Η μητέρα μας κατάλαβε. Περίμενε για λίγο να ενημερωθεί από τα μέσα και μόλις επιβεβαίωσε την υποψία της έφυγε το νοσοκομείο. Εμείς πήγαμε στο σχολείο μας. Όλοι συζητούσαν για την επίθεση. Το δημοτικό, μάλιστα, στο οποίο φοιτούσαμε εγώ και η μεσαία μου αδερφή, ήταν ακριβώς δίπλα από το σημείο της έκρηξης. Ειρωνικό, θα έλεγε κάποιος. Τα υπόλοιπα περνάνε μπροστά από τα μάτια μου σαν βουβιτενία. Κάποιος έρχεται να μας πάρει. Έξω από το σπίτι πανικός από κόσμο και δημοσιογράφους. Μέσα στο σπίτι πανικός από τη συμφορά. Αδύνατο να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει. Τα παιδιά βρίσκουμε καταφύγιο στο γειτονικό σπίτι, το σπίτι των φίλων μας. Εκεί έρχονται να μας δουν οι συγγενείς μας. Μετά η κηδεία. Κόσμος, τιμές, ελληνική σημαία, περιέργεια. Κάτω από αυτή τη σημαία είναι ο μπαμπάς μας και γιατί δεν μας αφήνουν να τον δούμε. Εκείνη τη μέρα και στον δρόμο από την εκκλησία, στο χώρο της ταφής έγινε μετάλλαξη. Η μητέρα μας μεταμορφώθηκε σε μπουμπουλίνα και μας έκανε και εμάς. Άφησε την απώλειά της στην άκρη και έγινε μάνα και πατέρας. Μας έστησε στα πόδια μας, μας μεγάλωσε, μας καθοδήγησε, μας σπούδασε, μας έκανε ανθρώπους σωστούς. Αυτές οι ηρωίδες μάνες και σύζυγοι πρέπει να είναι στο μυαλό εκείνου που πατάει τη σκανδάλη, που πήραμε δωτή το μηχανισμό, όχι ο στόχος.
Πολλές φορές εκείνοι που αποφασίζουν αυθαίρετα και φασιστικά για τη ζωή και το θάνατο κάποιου άλλου ανθρώπου πρέπει να έρχονται αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Φυσικά αυτή είναι άλλη από το γεγονός ότι στη βάση μας είμαστε όλοι άνθρωποι, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, φύλου, πεπιθήσεων. Οποιαδήποτε άλλη διάκριση είναι σίγουρα συμβατική και υποκριτική. Κοντά σε αυτή την πραγματικότητα έρχεται και η άλλη. Όλοι οι άνθρωποι πονάνε. Και οι αστυνομικοί, και οι οικογένειές τους. Πάντα απορούσα τι διαφορετικό είχα εγώ από οποιοδήποτε άλλο παιδί, ώστε στο βωμό ενός κάποιου αγώνα να πρέπει να διαγράψω τη λέξη μπαμπά από το λεξιλόγιό μου στα 8. Τι διαφορετικό έχει ο μπαμπάς μου ώστε να του στερηθεί το δικαίωμα να δει τα παιδιά του να μεγαλώνουν, να τα καταφέρνουν στη ζωή τους, να αποκτούν δικά τους παιδιά. Και αν είχαμε κάτι διαφορετικό, ποιος το ορίζει. Σε αυτό το σημείο θέλω όμως να σας πω και κάτι άλλο. Ο περισσότερος κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται, αλλά οι οικογένειες των σωμάτων ασφαλείας το γνωρίζουν πολύ καλά. Όταν ο γονιός σου κάνει αυτή τη δουλειά, τον χάνεις καθημερινά. Τον χάνεις λόγω του ωραρίου, λόγω των έκτακτων αναγκών, των έκτακτων μέτρων, των καθημερινών κινδύνων που προκύπτουν λόγω της φύσης του επαγγέλματος. Έχουν περάσει χρόνια και πληγές υπάρχουν ακόμα. Ζούμε καθημερινά με αυτές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, όμως πάντα νιώθαμε ότι γύρω μας υπήρχε μια μεγάλη οικογένεια που μας στήριζε. Η μεγάλη μπλε οικογένεια, η οικογένεια της αστυνομίας. Δεν ήταν όμως υποστήριξη, αλλά και η υπερηφάνεια που μας έκανε αισθανθούμε αυτή η οικογένεια για τον πατέρα μας. Γι' αυτό την ευχαριστούμε από καρδιάς και ευχόμαστε να μην προσθεθεί ποτέ ξανά κανένα νέο όνομα στη λίστα των πεσόντων ανθρώπων της αστυνομίας. Ευχαριστώ. Νομίζω η σιωπή έχει το δικό της κρεσέντο. Είναι ομιλούσα σιωπή. Θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Γρηγόρη Γερακαράκο. Σεβασμιότατε, Υπουργέ, Γενική Γραμματής, Αρχηγέ, Φυσική Υγεσία, φίλες και φίλοι, συναδέλφες και συνάδελφοι. Ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, κατά πρώτον θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια από όλους τους αστυνομικούς της Ελλάδος για τέτοιες εκδηλώσεις. Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, εκτός ότι πρέπει να αποδίδουμε φόρο τιμής για τους ήρωές μας, διότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν υπολογίζει τη ζωή του και είναι πιστός στον όρκο που έχει δώσει, διότι ο αστυνομικός δίνει όρκο, είναι ήρωας. Ξέρετε, εκτός από αυτό πρέπει να περνάνε κάποια μηνύματα. Κάποια από μηνύματα τα οποία μέχρι και σήμερα είτε για τον Α είτε για τον Β λόγο δεν καθιερώνονται ή που μερικές φορές και αποκρύπτονται. Ένα είναι το ότι πρέπει να υπενθυμίζουμε τη δυσκολία του λειτουργήματος του αστυνομικού και να το επιθυμίζουμε στην κοινωνία, στον πολίτη. Πρέπει να βρωτοφωνάζουμε συνεχώς σε αυτή την πολιτεία που γυρνάει συνέχεια την πλάτη. Και καλό είναι οι εκδηλώσεις, αλλά επιτέλους αυτή η πολιτεία πρέπει να κοιτάξει το χρέος της. Και το χρέος της είναι να μην αφήνει τον Έλληνα αστυνομικό μόνο του για να προσδώσει το μεγαλύτερο αγαθό, την ασφάλεια στον πολίτη. Και να μην ξεχνάει, διότι πίσω από αυτούς τους ήρωες υπάρχουν γυναίκες και παιδιά. Αυτά τα μηνύματα πρέπει να τα καθιερώσουμε. Γιατί είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια και το δίκιο δεν χρειάζεται ούτε φωνή, ούτε αποκρύπτονται, φίλοι. Και κλείνοντας, γιατί δεν θέλω να κουράσω άλλο, θέλω να πω στους συγγενείς, καταλαβαίνω ότι το κενό είναι τεράστιο. Πολύ μεγαλύτερο σε εσάς που με αυτούς τους ανθρώπους ήσασταν τους ήρωές μας μαζί. Ήταν οι άνθρωποι σας. Όμως πρέπει να είστε υπερήφανοι. Υπερήφανοι, διότι είναι ήρωες. Μπορεί τα λόγια καμιά φορά να μην μπορούν να καλύψουν το κενό. Όμως, εμείς θα είμαστε εδώ και ελπίζω και εύχομαι να υπάρχουν
Στη συνέχεια, πάρα πολύ μιμητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να καλέσω σιγά-σιγά την κυρία Κατερίνα Νίκου και τον κύριο Γρηγόρη Βασιλόπουλο να ετοιμάζονται και να δώσω το λόγο αυτή τη στιγμή στον Μιχαήλ Σδούκο, συγγνώμη, το Διευθυντή της Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργή, κύριε Γενική Γραμματής, κύριε Νομική Σύμβουλε του Κράτους, κύριε Αρχηγέ, στρατηγή, εκπρόσωπο των πολιτικών κομμάτων και δημοτικών αρχών, κύριε Πρόεδρε και κύριε Γενική του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, συγγενείς και φίλοι των αδικοχαμένων συναδέλφων μου, είναι μεγάλη μας τιμή που επιλέχθηκε η υπηρεσία μας για την εγκατάσταση του μνημείου αυτού και θέλω ως διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών να ευχαριστήσω τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους όλου του προσωπικού τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, τον Γιώργο τον Καλιακμάνη, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο για την απόφαση τους αυτή. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με τις δωρεές τους αλλά και την προσωπική τους εργασία συνέβαλαν στην κατασκευή του έργου. Κυρίως θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής τελετής. Τα βραβεία ΣΙΑΚΑ και ιδιαίτερα στην αρχαιολόγο, επικοινωνιολόγο και γενική γραμματεία των Διεθνών Βραβείων ΣΙΑΚΑ, κυρία Βίκη Παφατάκη, αφιέρωμα της οποίας είναι εγχάρητη επιγραφή του μνημείου και ανέλαβε και την παρουσίαση αυτής της εκδήλωσης. Το Γιάννη Ντομπάρδη, τον υπέροχο αυτό άνθρωπο και διεθνούς φήμης γλύπτη που φιλοτέχνησε το μνημείο αυτό. Το μεγάλο όμως ευχαριστώ ανήκει στον Γιώργο τον Τζούκαλη, το διοικητή του μνημείου. Όλοι εμείς που συνεργαστήκατε μαζί του για 2 μήνες περίπου, γνωρίσαμε ένα πραγματικό φίλο της αστυνομίας. Εντυπωσιαστήκαμε όλοι από το σεβασμό και την αγάπη του για την αστυνομία. Όταν δε μιλούσε για τους αδικοχαμένους αστυνομικούς, συνεχώς ένα δάκρυ απειλούσε να ξεφύγει από τα μάτια του. Ειλικρινά, εκφράζω σε όλους τα συγχαρητήριά μας, γιατί είναι γνωστό ότι κανείς δεν μπορεί να ζει με ήσυχη τη συνείδησή του όταν δεν τιμά τους νεκρούς του, είτε ως άτομο, είτε ως οργανωμένη κοινωνία. Σήμερα, παραμονή της εορτής του Ιερού Ναού μας, Αγίας Σοφίας, Ελπίδας, Πίστεως και Αγάπης, βρισκόμαστε σε αυτόν εδώ το χώρο, ο οποίος είναι ένας χώρος συμβολικός, χώρος μνήμης, για να αποδώσουμε φόρο τιμής στους θανόντες συναδέλφους μας. Βρισκόμαστε όλοι εδώ για να στρέψουμε νεωρά την προσοχή μας, τη σκέψη μας και την ψυχή μας στους αθάνατους νεκρούς μας. Και με τον τρόπο αυτό, τιμούμε τους συναδέλφους μας που πιστοί στον όρκο, στις αξίες και στο χρέος τους, έδωσαν το υπέρτατο αγαθό της ζωής. Νέοι, καταξιωμένοι επαγγελματίες, οικογενειάρχες, αγαπημένοι από συγκινείς και φίλους, θυσιάστηκαν εκτελώντας την υψηλή αποστολή τους. Το μνημείο αυτό των αδικοχαμένων αγγέλων θα αποτελεί ζωντανό κομμάτι της ζωής μας και θα θυμίζει παντοτινά στις παρούσες και στις μελλοντικές γενιές τη θυσία τους. Σηματοδοτεί το σεβασμό που οφείλουμε στη μνήμη τους, αλλά και απέναντι στις οικογένειές τους που στερήθηκαν πρόωρα τους δικούς τους ανθρώπους. Στις καρδιές και στη σκέψη μας θα είναι πάντοτε παρόντες. Για μας είναι αθάνατοι. Και παραφράζοντας τους στίχους του ποιητή θα έλεγα: οι αδικοχαμένοι συνάδελφοί μας βρήκαν τον αθανάτων το κρασί και πίνουνε. Ζωή για αυτούς ο θάνατος και αθάνατοι θα μείνουνε. Σας ευχαριστώ. Να καλέσω στο βήμα τον κύριο Ιωάννη Κατσιαμάκα, τον πρόεδρο ΠΟΑΞΙΑ. Της ΠΟΑΞΙΑ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματής, κύριε Αρχηγέ, κύριε Επίδημα Αρχηγέ, στρατηγή, ανώτερη στρατηγή, αξιωματική, και αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Παίρνω αφορμή από όσα είδα προηγουμένως
στο βίντεο που παίχτηκε, όπου 134 συνάδελφοί μας έχασαν τη ζωή τους σε 30 χρόνια. Και λαμβώντας επίσης αφορμή από τα όσα είπε ο Γιώργος ο Καλιακμάνης και η κοπέλα του αδικοχαμένου του Βέλιο, αναρωτιέμαι, οι άνθρωποι αυτοί είναι, αν τους μετρήσει κανείς, σχεδόν όσοι είμαστε σήμερα εδώ. Έχασαν τη ζωή τους πιστοί στο καθήκον τους. Η ελληνική πολιτεία άραγε έχει κάνει το καθήκον απέναντι στις οικογένειές τους, στα ορφανά και στις κύρες που άφησαν. Ακόμη, είδα τον φλεγόμενο Ματατζή και μου γεννήθηκε απορία. Υπάρχει πιο κατησυκοβαντηθής και καθυβριστής σήμερα εργαζόμενος από τον αστυνομικό, τον ΜΑΤ? Άραγε όλοι αυτοί που έχουν οδηγήσει ένα μέρος της κοινωνίας να τους καθυβρίζουν και να τους αποκαλούν μπάτσους και δολοφόνους, έχουν ποτέ αισθανθεί την ανάγκη να πούν αυτοί οι άνθρωποι? Άραγε γιατί αγωνίζονται, γιατί έχουν κάποιο μέσα τους πρόβλημα πηγαίνοντας από το σπίτι στη δουλειά τους να αρχίσουν να δέρνουν και να χτυπάνε κοσμό? Ή αγωνίζονται εκεί που τους έχει τάξει η ελληνική πολιτεία να προστατέψουν τις περιουσίες των ανθρώπων και τα υλικά αγαθά, αλλά και ζωές ακόμη? Μια ένα συγγνώμη θα ζητήσει κανείς ποτέ από αυτούς? Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, θέλω να πω μόνο ότι με τη σημερινή εκδήλωση και τα αποκαλυπτήρια του μνημείου τιμούμε τον Έλληνα αστυνομικό, τον Έλληνα αστυνομικό που έδωσε και θα συνεχίσει να ζήνει τη ζωή του, γιατί αυτή είναι η αποστολή του, καθοδηγούμενος από το αίσθημα του καθήκοντος και την ανιδιωτελή προσφορά στην πατρίδα και στον συνάνθρωπό μας, την ενσυνείδητη και πλήρη προσήλωση στην αποστολή του. Γιατί όπως λέει και το ρητό, όπου η δόξα και το καθήκον. Θέλω, κλείνοντας, να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στο να πραγματοποιηθεί η σημερινή εκδήλωση και ιδιαίτερα τον δωρητή του μνημείου, τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη, που αποδεικνύει για μια ακόμη φορά την ανιδιωτελή αγάπη και τον σεβασμό του στους Έλληνες αστυνομικούς και την ελληνική αστυνομία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο έχουμε ένα μουσικό αφιέρωμα για τους αγγέλους που θυσιάστηκαν για την ευνομία, αλλά και για τις οικογένειες των πεσόντων. Θα παρακαλέσω πολύ να πέσει το βίντεο και παράλληλα λίγο να αποκαλύψουμε δύο εθελοντές. Τη φιλόλογο Κατερίνα Νίκου, υπεύθυνη διεθνών σχέσεων των Τζουζέπε Σάκα, και τον Γρηγόρη το Βασιλόπουλο που θα είναι στα πλήκτρα. Είναι ερασιτέχνες. Κι όμως είναι εδώ. Είναι εδώ για να αποτίσουν φόρο τιμής στους πεσόντες αστυνομικούς. Παρακαλώ πάρα πολύ, λίγο πιο πίσω να πάμε όλοι για να τους ακούσουμε. Για που το βάλες
παρηγοριά θα έχεις αγκαλιά το κύμα χάδι το νοτιά. Για απομπάλες καρδιά μου μ' ανοιχτά. Η γη μου εσύ ανάγκη.